Έλληνες και Ελληνίδες, καλημέρα σας. Και η εβδομάδα αυτή που πέρασε, στην επικαιρότητα, πριν τελειώσει η εβδομάδα, η νίκη των Ορθοδόξων Χριστιανών ήταν στη Σχολή Ευελπίδων. Γράφτηκε στις εφημερίδες. Βεβαίως δεν πέρασε, επειδή πάθανε πανωλευθρία οι νεοεποχήτες, δεν πέρασε στα κανάλια. Διότι επειδή γνώριζαν οι κύριοι όλοι αυτοί ότι θα τρώγανε την καμπάνα που φάγανε. Βεβαίως εμείς, για μας δεν ήταν αρκετό αυτό. Και δεν ήταν αρκετό, διότι 15 μήνες τον αρχηγό του σύμπαντος κόσμου και τον παντεπόπτη Ιησού Χριστό είναι ελάχιστα. Βεβαίως η νομολογία είναι τελείως διαφορετική. Οι δικαστές και το δικαστήριο έκαναν το καθήκον τους και οι εισαγγελεύς και οι πρόεδρος. Και από εκεί και μετά υπάρχει δεδικασμένο και προηγούμενο για τη δίκη που έρχεται. Η δίκη που έρχεται λοιπόν είναι για το περιοδικό κλικ, το οποίο δικάζεται στις, επίσης για βλάσφημο περιεχόμενο, στις 5 Μαρτίου, 5 Μαρτίου στο κτίριο 7. Λοιπόν, και τώρα για να μπούμε απευθείας στο θέμα, πρέπει να διαβάσουμε τα δημοσιεύματα, κυρίες και κύριοι, όλων των ειδήσεων και όλων των εφημερίδων για τη συγκεκριμένη ημέρα. Και αρχίζομαι με την απογευματινή. Ποινή μάξη για καθίβριση θρησκεύματος. Λοιπόν, βεβαίως, καθίβριση θρησκεύματος δεν είναι το οποιοδήποτε θρήσκευμα, το οποιοδήποτε, είναι το ορθόδοξον ελληνικόν και το ελληνοορθόδοξο θρήσκευμα. Η Ελλάς έχει ελληνοορθόδοξο πολίτευμα και δεν θα μας το αλλάξουν, όχι Σέγγεν να βάλουνε, όχι Μάστριχτ να βάλουνε, οι Έλληνες θα παραμείνουνε, οι Έλληνες προσέξτε, γιατί πας μη Έλλην βάρβαρος, οι Έλληνες που θέλουν να κρατήσουν την ταυτότητά τους και είναι αρκετοί, θα μείνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Λέγει λοιπόν τη απογευματινή ότι δεκάδες ιερείς και πιστοί συγκεντρώθηκαν χθες στα δικαστήρια διαμαρτυρώμενοι για πρόσφατα δημοσιεύματα που βλασφημούν τον Χριστό. Ανάμεσα στους μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμος Γιακουμάτος. Προσέξτε εδώ τώρα, δώστε προσοχή εδώ. Και ο συνταξίουχος μήναρχος Θωμάς Βρακάς, οι οποίοι τόνισαν ότι το δημοσίευμα προσβάλλει βάναυσα το χριστιανικό θρήσκευμα και το χαρακτήρισαν υστερόβουλο και κακόβουλο. Εδώ θέλουμε να πούμε στην κυρία Απογευματινή ότι οι μάρτυρες ήταν 5 και δεν ήταν μόνο ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος και ο κύριος Θωμάς Βρακάς. Και βεβαίως υπάρχει κάποια ειρωνία στο σχόλιο για τον συγκεκριμένο μάρτυρα, τον κύριο Βρακά, ο συνταξιούχος λέει κλπ. Και θα παρακολουθήσουμε και παρακάτω τα υπόλοιπα των εφημερίδων, διότι τους έτσουξε τους κυρίους αυτούς το ότι επιτέλους όλα αυτά τα ρυπαρά έντυπα κάθισαν στο εδόλιο και όλοι αυτοί εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι πήραν ένα μάθημα. Λοιπόν, η απογευματινή. Έχουμε την αυριανή, προσέξτε. Αυτό κι αν είναι δημοσίευμα κατάπτυστο. 15 μήνες φυλακή στο όνομα του Χριστού, λέει εδώ. Σε φυλάκιση 15 μηνών καταδικάστηκε χθες σε ρήμη από το 1ο Τριμελές Πλημμυριοδικείο Αθηνών ο διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Μαξ Μανώλης Αναγκοστάκης. Η εισαγγελική αρχή μετά από μίληση της πρώην τραγουδίστριας κυρίας Μαρίας Δουράκη θεώρησε ότι το δημοσίευμα με τίτλο Ιησούς Χριστός νούμερο 1 Υιός της Ασωτείας το έχουν παραλείψει, καθιβρίζει το θρήσκευμα και έστειλε στο εδόλιο τον δημοσιογράφο. Αυτόν τον σπουδαίο δημοσιογράφο. Στο δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί πιστοί κρατώντας σημαίες βυζαντινές και ελληνικά πανό με την ετιμιγορία τους θάνατος, δημιουργώντας ένα κλίμα βαθιάς θρησκευτικής κατάνοιξης, ζητώντας την κεφαλή του κατηγορουμένου επί πίνακη. Οι εν λόγω πιστοί που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο θεώρησαν μάλιστα την ποινή επίκη, και εμείς εδώ έχουμε να προσθέσουμε ότι όλοι αυτοί που προσήλθαν στο δικαστήριο δεν ήταν του πατρό εορτολογίου και η βλασφημία κατά το πρόσωπο του Τριαδικού μας Θεού δεν είναι θέμα και δεν αφορά το Πάτριον και παρατάξεις και μόνον μία παράταξη και μία μερίδα λαού, αλλά αφορά σύσσωμο όλο το ελληνικό έθνος και την ελληνική βουλή, άσχετο αν είναι ανθεελληνική η βουλή και ορισμένοι μόνον έχουν ελληνοορθόδοξο ήθος και ύφος βουλευτές. Λοιπόν, το θέμα όμως αφορά όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες. Πόσο μάλλον, γιατί εδώ πέρα οι κύριοι αυτοί προσπαθούν να θολώσουν τα νερά με τα δημοσιεύματα τα συγκεκριμένα και να επικεντρώσουν
την προσοχή του αναγνώστη στο ότι κάτι παλιοημερολογίτες κάνανε τη μήνυση. Και τους απαντούμε λοιπόν ότι αφορά και την κρατούσα εκκλησία και το Πάτριον Εορτολόγιον, και να πάψει αυτός ο τίτλος και αυτοί οι χαρακτηρισμοί παλιοημερολογίτες. Το σωστό είναι χριστιανοί της πατροπαράδοτης Ευσέβιας. Λοιπόν, και βεβαίως ακαινοτόμητοι χριστιανοί. Αυτοί είναι οι σωστοί και οι ορθοί χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, αυτοί όμως οι κύριοι γνωρίζουν γιατί το βάζουν αυτό το πάλιο ημερολογίτες. Και βεβαίως, και επειδή αφορά όλο το έθνος, έτσι βλασφημία προς το πρόσωπο του αρχηγού της πίστεώς μας, οι κύριοι αυτοί προσπάθησαν στις συγκεκριμένες κυτρινοφυλάδες να γελιοποιήσουν, να ειρωνευθούν η κάθε εφημερίδα με το δικό της τρόπο. Άλλες ήταν πιο σεμνές, αλλά η Αυριανή, η οποία είναι σιωνοφυλάδα και το ξέρουμε αυτό, λέει λοιπόν: οι εν λόγω πιστοί που ακολουθούν το Πάτριον θεώρησαν μάλιστα την ποινή επίοικη, προκαλώντας μάλλον τον γέλοτα του λοιπού λιγότερου προφανώς θεοσεβούμενο κρατηρίου. Μαυροφορεμένες μάλιστα κυρίες, κλαίουσες στα σκαλοπάτια του δικαστηρίου, ζήτησαν επανάληψη της δίκης, κρατένοντας το πανό με την επιγραφή θάνατος και από κάτω εντός αποσυμπητικά, στιγμή κατάνοιξης. Λοιπόν, γνωρίζομαι τις θέσεις της Αυριανής, γνωρίζομαι τις θέσεις, διότι υπάρχουν μέσα και δημοσιογράφοι Εβραίοι μέσα στο συγκρότημα, και αυτό είναι γνωστό. Είναι αντιχριστιανικό το πνεύμα του συγκροτήματος, παντελώς. Λοιπόν, και εγώ βεβαίως τους το έχω πει και θα τους το λέω και θα το επαναλαμβάνω, διότι δεν έχω, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς τους κυρίους, διότι οι κύριοι αυτοί είναι οι έμποροι και η προαγωγή του έθνους, επισήμως με σφραγίδες και βούλες. Όλοι αυτοί που έχουν περιοδικά, τα έντυπα, τον περιοδικό τύπο, τις εφημερίδες, όλοι αυτοί δυστυχώς προαγάγουν τα παιδιά μας και τα οθούν στην πορνεία, στη διαστροφή, στο ψεύδος, στο σοδομητισμό, στα ναρκωτικά. Λοιπόν, με τα διάφορα περιοδικά και τα διάφορα δημοσιεύματα στις εφημερίδες, διότι διαστρέφουν την αλήθεια και τις έννοιες και γράφουν ό,τι αυτοί θέλουν για να μπορέσουν να κατευθύνουν και να γκρεμίσουν τα ιερά και τα όσια και τα οράματα τα ελληνοορθόδοξα στη χώρα μας, στην ίδια μας την πατρίδα. Αυτοί λοιπόν, οι κύριοι όλοι, αναδεικνύονται χειρότεροι από τους Εβραίους, διότι αυτοί είναι οι συνεργάτες των Εβραίων. Εάν δεν υπήρχαν οι κύριοι αυτοί, δεν θα μπορούσε η νέα τάξη και η νέα εποχή να περάσει τα σχέδιά της και να εγκαθιδρύσει παγκόσμια κυβέρνηση σε όλα τα κράτη βεβαίως, πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Οι εφιάλτες λοιπόν αυξάνονται, κυρίες και κύριοι, και πληθύνονται οι εφιάλτες του τόπου αυτού. Λοιπόν, και οι εφιάλτες του τόπου αυτού είναι επισήμως οι κύριοι αυτοί: Μπόμπολας, Λαμπράκης, τα συγκροτήματα αυτά των εφημερίδων, τα μεγάλα, Κουρίς. Διότι αν αυτοί ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί βαπτισμένοι, έτσι, δεν θα απαγόρευαν αυστηρός και διαιροπάλου τέτοιου είδους χλέβη και τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Διότι εμείς δεν είδαμε κανέναν να λέει να επαναληφθεί η δίκη, όπως λέει εδώ η Αυριανή, και κανέναν να λέει να ξαναγίνει η δίκη, ίσα-ίσα εμείς που θέλαμε να τελειώσει η δίκη για να μπορέσουμε επιτέλους να πάρουμε μια ανάσα. Στο δημοσίευμα λοιπόν γινόταν αναφορά σε όλους τους μεγάλους παγκόσμιες ιστορίες, και όσον αφορά το θεάνθρωπο, αναφερόταν ότι η ζωή του, αφού ήταν ανεπάγγελτος, ήταν άσωτη. Εξασκούσε το πνεύμα, αλλά είχε και σεξουαλική επαφή. Στο δικαστήριο κατέθεσαν ως μάρτυρες, προσέξτε τι ωραίο δημοσίευμα και τοποθέτηση. Ως μάρτυρες ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο αντιπλήρχος εν αποστρατή Αντώνιος Δαξάκης και ο εθνικιστής πτέραρχος Θωμάς Βρακάς, ο οποίος μάλιστα αντί να θέσει το χέρι του πάνω στο Ευαγγέλιο και να ορκιστεί, έσκυψε και προσκύνησε. Και αυτό τους ενόχλησε. Το ότι ένας εκ των μαρτύρων και έτυχε να είναι ο πτέραρχος εν αποστρατή Θωμάς Βρακάς, δέχεται επίθεση. Διότι απέδειξε στον κόσμο και σε όλους αυτούς τους κυρίους που τον θέλανε ειδωλολάτροι, ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος μέχρι μυελού οσθέων. Και οι κύριοι αυτοί ενοχλήθηκαν. Και γι' αυτό λοιπόν ασχολούνται συγκεκριμένα με το συγκεκριμένο μάρτυρα, διότι
Τους πείραξε, είδε όλος ο ελληνικός λαός. Φανταστείτε να ερχόταν και τα κανάλια τι θα γινότανε. Το πήρανε είδηση λοιπόν οι κύριοι όλοι αυτοί. Και γι' αυτό δεν έστειλαν τα κανάλια. Διότι αν τα έστειλαν τα κανάλια θα είχε αφυπνιστεί όλη η Ελλάδα. Στο λέμε λοιπόν γιατί τα τερτύπια τους τα γνωρίζουμε καλύτερα από ό,τι τα γνωρίζουν οι ίδιοι. Λοιπόν, και τον αποκαλούν εδώ εθνικιστή. Εθνικιστής τι θέλετε να είναι? Τι θέλετε να είναι ένας Έλληνας ο οποίος πέταξε προκηρύξεις εις την υπόδουλ Ήπειρο? Τι θα είναι, δεν θα αγαπάει την πατρίδα του, εθνικιστής δηλαδή? Τι, ίσον ναζιστής, ρατσιστής και φασίστας, αυτά τα παραμύθια που θέλετε όλοι να περνάνε στην νεολαία? Μα άνθρωπος που δεν αγαπάει την πατρίδα του και δεν υπερασπίζεται τα ιερά και τα οσιά του είναι για φτύσιμο, κύριοι. Όπως είστε για φτύσιμο εσείς που κάνετε αυτού του είδους τα δημοσιεύματα. Έτσι λοιπόν σας ενόχλησε που έσκυψε να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο συγκεκριμένος μάρτυρας, και βεβαίως το Ευαγγέλιο προσκύνησε και το σταυρό του έκανε ο άνθρωπος και απέδειξε ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος. Τι θέλετε, να πάρει τον Παθωμέ τα αγκαλιά το δικέρατο και να τον προσκυνήσει τον άρχοντα της το άστης οδού αχαρνών? Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ως προς την κυρία Αυριανή. Όλοι χαρακτήρισαν το δημοσίευμα υβριστικό, και επειδή τόλμησε να πει, τον ηρωνεύονται εδώ πιο κάτω, ήρθα να καταθέσω στο όνομα του Ιησού Χριστού, είπε. Εν τίνος, σε τίνος όνομα θα θέλατε να πει ότι θέλει, ήρθε να καταθέσει? Στο όνομα του διαβόλου, του πατέρα σας του διαβόλου, αυτόν που υπηρετείτε εσείς? Λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο και πραγματικοί άνδρες στην Ελλάδα, και βεβαίως όσο πάμε και λιγοστεύουν οι πραγματικοί άνδρες, αλλά πάνω από όλους και από όλα είναι ο Κυριός μας. Αυτός είναι ο αρχηγός του σύμπαντος κόσμου, αυτός οδηγεί τα νήματα και αυτός είναι ο νικητής της ζωής και του θανάτου, και αυτός θα δώσει την τελική νίκη στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Λοιπόν, πάντως πριν από ένα μήνα, όταν είχε αναβληθεί η δίκη, δεκάδες ιερωμένοι είχαν επιτεθεί στους κατηγορούμενους προκαλώντας επεισόδια στα δικαστήρια. Προσέξτε η Αυριανή πόσο ψεύδεται ασύστολα, και συνεχίζει ότι στην προηγούμενη δίκη είχαμε επιτεθεί και στους κατηγορούμενους και τους κάναμε κομματάκια και φέτες. Λοιπόν, δεν εσχύνεστε κύριοι, δεν πάτε να την κάψετε την βρωμοφυλάδα σας αυτή? Δεν πάτε να την κάψετε πουθενά, να καείτε κι εσείς, να ησυχάσει ο τόπος από τα ψεύδη και τις αναλήθειες που δημοσιεύεται? Λοιπόν, τελειώνουμε με την κυρία Αυριανή και μπαίνουμε στο όνομα. Λάβαρα πιστών στη δίκη του Μαξ. Αφού λοιπόν λέγει ότι κατέθεσαν οι τάδε, η δίκη που διεξήχθη χθες το 6ο τριμελές πλημελιωδικήν Αθηνών είχε παλμό και πάθος και φορούσε δημοσίευμα του περιοδικού Μαξ, το οποίο στο τεύχος Μαρτίου του 1994 παρουσίασε το Χριστό ως άνθρωπο άσωτο και νταΐ που σύχναζε σε οίκους ανοχής. Το δικαστήριο καταδίκασε ερήμηνη σε φυλάκιση 15 μηνών τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Μανώλη Αναγνωστάκη για καθίβριση θρησκεύματος. Και βεβαίως με το δημοσίευμα γκρεμίζονται τα ιερά και τα όσια. Κακόβουλο και υβριστικό χαρακτήρισαν το δημοσίευμα οι μάρτυρες Γεράσιμος Γιακουμάτος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Σωτήρης Ζαφυρακόπουλος, δημοσιογράφος, Θωμάς Βρακάς Μήναρχος. Μάλιστα, εδώ συνεχίζουν, προσέξτε. Συνεχίζουν για τον Σμήναρχο εν αποστρατεία. Ο Σμήναρχος Βρακάς, πριν καταθέσει αντί όρκου, προσκύνησε την εικόνα του Χριστού, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως πέταξε τις προκηρύξεις στη Βόρειο Ήπειρο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά και οι αγωνιστές του 21, αλλά και όλοι οι άνδρες που προασπίστηκαν τα ιερά και τα όσια της φυλής τους, οι Έλληνες, οι πραγματικοί, σε τίνος όνομα πετούσαν και σε τίνος όνομα έδιναν το αίμα τους και τη ζωή τους? Υπερπίστεως και πατρίδος. Κοινωνούσανε πρώτα Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνδρες, οι θείοι άνδρες, και μετά πολεμούσαν. Λοιπόν, στο όνομα του Χριστού βεβαίως, για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία έπειτα. Σε τι ως όνομα θα πηγαίνανε να ορκιστούν ή να κυπετάξουν τις προκήρυξεις, κύριοι? Σε τι ως όνομα? Στου Προέδρου της Δημοκρατίας ή στου Σιμίτη? Λοιπόν, ντροπή σας και έσχωσες. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου και λοιπά, το όνομα. Έχουμε λοιπόν τον αδέσμευτο τώρα, για βλασφημία το Μαξ.
Η Καινή Διαθήκη ξαναγραμμένη διαχειρός Μαξ σοκάρει την Ορθοδοξία. Ακούτε δημοσίευμα, δεν περιμέναμε. Περιμέναμε ένα πολύ πιο, τουλάχιστον ένα ουδέτερο δημοσίευμα, κύριε Ρίζο, που έχετε τον αδέσμευτο και είστε και Μακεδόνας. Δεν ξέρω κατά πόσον είστε χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά αυτοί οι κύριοι που αρθρογραφούν στην εφημερίδα σας, μη συζητάτε. Το Μάρτιο του 1994 το περιοδικό Μαξ φιλοτέχνησε εκ νέου το πορτρέτο του Ιησού Χριστού και τον ανεκήρυξε νούμερο 1 της ασωτείας. Γι' αυτό το δημοσίευμα το περιοδικό σύρθηκε στα δικαστήρια. Κατά την άποψη του αδέσμευτου δεν θα έπρεπε να σύρθει στα δικαστήρια το περιοδικό Μαξ και καλώς έπραξε. Σύρθηκε στα δικαστήρια. Και μάλιστα ο υπεύθυνος Μανώλης Αναγνωστάκης καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 15 μηνών. Η τραγουδίστρια, η πρώην και μηνύτρια Μαρία Δουράκη, ξεσπάθωσε κατά των υπευθύνων του περιοδικού, ενώ μάρτυρας κατηγορίας ήταν και ο γνωστός μήναρχος Θωμάς Βρακάς που έριξε προκηρύξη στη Βόρειο Ήπειρο. Προσέχετε. Δίνετε έμφαση εδώ πέρα και προσοχή, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν αναφέρεται από τους υπολείπους μάρτυρες εις τον αδέσμευτο παρά μόνον ο Θωμάς Βρακάς. Λοιπόν, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου ή δεν είναι. Για τους γνωρίζοντες, λοιπόν, για τους γνωρίζοντες, τα παιχνίδια που παίζονται έχουν καταλάβει ποιες είναι οι θέσεις σας και οι τοποθετήσεις σας. Πώς αποκτήσατε τα χρήματα, πώς κάνατε τα συγκροτήματα, πώς ξαφνικά βρεθήκατε με δισεκατομμύρια και με συγκροτήματα εφημερίδων και γίνατε εκδότες. Όλοι εσείς οι κύριοι. Λοιπόν, αφού εσείς οι ίδιοι προωθείτε τον αντιχριστισμό στην Ελλάδα, εσείς οι ίδιοι δέχεστε να υπηρετήσετε τα σχέδια της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων και να μοιήσετε τα παιδιά μας στο γκρέμισμα του χριστιανισμού, στο γκρέμισμα των ιερών και των οσίων της ιστορίας της χώρας. Δεν είδαμε κανένα δημοσίευμα υπέρ της Ελλάδος, υπέρ της πίστεως και υπέρ της πατρίδος. Δεν είδαμε κανένα δημοσίευμα να χτυπάει ποιοι κατέστρεψαν και καταράκωσαν την ελληνική γλώσσα από τα έντυπά σας και από τις φυλάδες σας. Κανένα δημοσίευμα. Δεν ασχολείστε. Πού να ασχοληθείτε, αφού εξυπηρετείτε και υπηρετείτε τα σχέδια των αφεντικών σας. Για να εξοντώσετε, για να την πεθάνετε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτό είναι το δημοσίευμα του αδέσμευτου. Και πάμε στο Έθνος. Λοιπόν, καμπάνα σε συντάκτη περιοδικού για καθίβριση θρησκεύματος. Αφού λοιπόν αναφέρουν ότι οι δεκάδες φανατικοί πιστοί που κρατούσαν λάβαρα του κυρίου Μπόμπολα και του κυρίου Μπόμπολα είναι το Μαξ, μην το ξεχνάμε, λοιπόν που δικάστηκε, σημαίες και σταυρούς και φώναζαν συνθήματα υπέρ της Ορθοδοξίας και κατά των απίστων, το έκτο τριμελές πλημμυροδικείο Αθηνών κατεδίκασε χθες ερήμην τον υπεύθυνο κύριο Μανώλη Αναγνωστάκη. Ειδικότερα το δημοσίευμα ανέφερε σε γενικές γραμμές ότι ο Ιησούς υπήρξε μία από τις πιο. Εδώ, προσέξτε. Το δημοσίευμα του Μαξ, που το πήγαμε εμείς στα δικαστήρια και το έχω μπροστά μου, δημοσίευσε, λέγει εδώ πέρα, ένα ανώδυνο δημοσίευμα, ναι, η περιγραφή, και έλεγε μέσα. Ειδικότερα ότι ο Ιησούς υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου. Ακούτε, ψεύδος. Επειδή δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κάθεται και να φιλοσοφεί, και ότι αν γινόταν ξυλουργός όπως ο Ιωσήφ, δεν θα έφτανε σε αυτό το υψηλό σημείο διανόησης. Ακούτε. Αν γράφει η Ασωτάρα, ο τρόφιμος μπορντέλων, ο Νταΐς, η πρώτη τεμπέλα, όλα αυτά δηλώνουν τα παρακάτω που παραθέτουν οι κύριοι αυτοί στο έθνος. Λοιπόν, είστε γιαυτίσιμο κύριοι, δεν είστε. Από το να κάθεται και να φιλοσοφεί και ότι αν γινόταν ξυλουργός όπως ο Ιωσήφ, δεν θα έφτανε σε αυτό το υψηλό σημείο διανόησης. Γιατί δεν θα είχε χρόνο να σκεφτεί τίποτα άλλο πέρα από τη δουλειά του. Μάλιστα στο δημοσίευμα γινόταν αντιπαραβολή του Ιησού με τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη και αναφερόταν ως συμπέρασμα ότι είχαν κοινό σημείο την ανέμελη ζωή και γι' αυτό θεωρούνται ως οι σημαντικότεροι φιλόσοφοι. Λοιπόν, γιατί θα σας το στείλω με και στην εφημερίδα σας αυτό, το ξέρετε, το έχετε, αλλά για να μπορέσετε να θολώσετε τα νερά και τις εντυπώσεις που δημιουργήσατε, δημοσιεύσατε λοιπόν στη φυλάδα σας, στην κυτρινοφυλάδα σας, όλο αυτό το ψεύδος λέγοντας ότι το Μαξ δημοσίευσε αυτά που διαβάσαμε πριν από λίγο και δεν δημοσίευσε τον Ταΐ, την Αλήτρα, την Ασωτάρα, τα Μπορντέλα, ότι ήταν ομοφιλόφιλος και όλα αυτά. Λοιπόν, αν αυτό λέγεται δημοσίευμα εκθιασμού, έχετε εκθιάσει τον σωτήρα του σύμπαντος κόσμου. Είστε κύριοι χειρότεροι των Εβραίων Σιωνιστών ή δεν είστε? Είστε εσείς οι επίσημοι προαγωγοί του έθνους, οι ψεύτες, οι απατεώνες και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και σας προκαλώ, μου κάνετε και μήνυση άμα θέλετε.
Λοιπόν, διότι εδώ πέρα, όχι μόνον διεστραβλώνεται την αλήθεια, όχι μόνον δεν διατυπώνεται τι γράφει το περιοδικό, αλλά εκθιάζεται και το περιοδικό σας ότι τον είπε φιλόσοφο, ότι τον είπε σπουδαίο άνδρα, και δεν ντρέπεστε. Λοιπόν, αυτά για το έθνος. Έπειτα, έχουμε τη νίκη στην Πειρά, με αποσιοποιητικά. Η σκηνή είναι χθεσινή δυστυχώς και όχι από παλιά, χώρο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου καταδικάστηκε ο εκδότης του περιοδικού Μάξη, γιατί τόνισε την ανθρώπινη υπόσταση του Χριστού. Ακούτε, τόνισε την ανθρώπινη υπόσταση. Άλλο να τονίσει την ανθρώπινη υπόσταση και άλλο να πει, να υβρίσει, εδώ πέρα πρόκειται για χυδαία βλασφημία και υβρεολόγιο πεζοδρομίου, χρεοκοπίας και υπονόμων. Underground υβρεολόγιο. Λοιπόν, διότι έχετε πάρει χρήματα για να βρίζετε κατ' εξακολούθηση και να γκρεμίζετε τα ιερά και τα όσια, εσείς επισήμως οι κύριοι δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών. Ακούτε την ανθρώπινη υπόσταση. Αν αυτό το κείμενο που σας διαβάσαμε σε όλες τις εκπομπές τονίζει την ανθρώπινη υπόσταση, αυτό, κυρίες και κύριοι, τότε μας περνάνε για ανεγκέφαλους ή για τρελούς. Ή τρελαθήκαμε εμείς. Λοιπόν, έγραψε την παραβολή για πάρτι του, μεγαλοδύναμος ήτανε, εξαφανίστηκε 12 χρόνια, μυστήριο σου λένε και ακόμα ψάχνουν, αλλά δεν σου λένε ότι τον μαζεύανε σουρωμένο από τα μπαρμπουτατζίδικα και τον πετάγανε έξω από τα μπουρδέλα οι νταβατζίδες. Προσέξτε, αυτό είναι το πρόσωπο του ανθρώπου που τον παρουσιάζουν των κυριών μας. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι είναι γνωστό ότι είναι προαγωγή, αλλά σας τα διαβάζουμε για να μην νομίζετε ότι τα λέμε εμείς. Ελευθεροτυπία. 15 μήνες σε περιοδικό για καθίβριση θρησκεύματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσήλθε χθες να καταθέσει και ο γνωστός για την από ουρανού δράση του συνταξιούχος μήναρχος Θωμάς Βρακάς. Σας έχει πεθάνει ο συνταξιούχος μήναρχος εν αποστρατεία. Γιατί, κύριοι, δεν το παίρνετε απόφαση ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν Έλληνες που και το μισθό να τους κόψετε και σε περιορισμό να τους βάλετε και οτιδήποτε και να τους κάνετε στο κάτεργο να τους ρίξετε, να τους δυσφημίσετε, να τους διασύρετε, αυτοί θα δηλώνουν Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό σας έτσουξε. Το ότι έκαμε ο συγκεκριμένος μάρτυρας ομολογία και το σταυρό του και φίλησε το Ιερό Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μπράβο λοιπόν στο Σμήναρχο και εύχομαι να τον μιμηθούν και οι υπόλοιποι στην επόμενη δίκη που έρχεται, διότι εδώ πέρα πρόκειται περί ομολογίας. Λοιπόν, για να θορυβηθούν τόσο όλες οι φυλάδες και να μην δίνουν, να μην επικεντρώνουν στους υπολείπους μάρτυρες, αλλά μόνον στον Σμήναρχο αποστρατεία, καταλαβαίνετε πόσο τους έχει πειράξει. Η υπεράσπιση προσπάθησε χθες να αποδείξει ότι και αν ελευθερόστομο το άρθρο, είχε δεν είχε στόχο να πλήξει τη θρησκεία. Δεν πλήττει τη θρησκεία το άρθρο το συγκεκριμένο και η ύβρις του πεζοδρομίου αυτές και των οχετών, που να πλήξει τη θρησκεία. Ότι η ιστορία δεν έχει ασχοληθεί με κάποιους υπαλληλίσκους, λέει η ελευθεροτυπία, η οποία είναι σιωνοφυλάδα και αυτή είναι γνωστό. Λοιπόν, ότι η ιστορία δεν έχει, αλλά με ξεχωριστούς και ιδιαιτέρους ανθρώπους, έτσι τον υποβιβάζει και σε άνθρωπο, και εδώ πέρα δεν βλέπουμε να τον αποκαλεί ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Εδώ πέρα τον βρίζει όπως δεν βρίζουν ούτε μέσα στα μπορντέλα στους οίκους ανοχής. Τα ιβρεολόγια αυτά δεν ακούγονται. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ψεύδεται εκεί η ελευθεροτυπία και συνεχίζεται ο τραγέλαφος με τα νέα. Τα νέα λοιπόν λένε καταδίκη ερήμην για καθίβριση θρησκεύματος. Εδώ πέρα λοιπόν έχει ένα ουδέτερο σχόλιο, ευτυχώς που αναφέρει όλους τους μάρτυρες η εφημερίδα των νέων, και από εκεί και μετά κρατάει μία θέση και στάση ουδετερότητας, τα νέα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Λοιπόν, το παλιοημερολογητικό σόου σε δικαστήριο, το έθνος. Αφού λένε λοιπόν και έχουν φωτογραφίες συγκεκριμένες για να εκθέσουν, γιατί τους ενοχλούν τα εθνικά σύμβολα, τα λάβαρα, οι σημαίες κλπ. Λένε, όρθιοι από τη δικαστική αίθουσα για να προχωρήσει η ακροματική διαδικασία, η πρόεδρος ζήτησε να απομακρυνθούν οι όρθιοι από τη δικαστική αίθουσα. Η δε αρχηγός τους και μηνύτρια στην υπόθεση, πρώην τραγουδίστρια κυρία Μαρία Δουράκη, έκανε συστάσεις στους πιστούς να μην θορυβούν για να γίνει δίκη. Ακούτε. Με ανακηρύσουν και αρχηγό. Μα εγώ δεν είμαι ούτε αρχηγός κόμματος, ούτε αρχηγός θρησκεύματος, ούτε. Πώς με βάζετε, κύριε αρχηγό? Είμαι ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας
Και αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπός σας. Να διασύρετε, να κλεβάσετε και να διακομωδήσετε. Μόνον αρχηγός δεν είμαι και ούτε επιθυμώ να γίνω. Τα αρχηγηλίκια τα αφήνουμε σε εσάς. Έτσι. Λοιπόν, έκανε συστάσεις στους πιστούς να μην θορυβούν. Και άρχισε η διαδικασία. Το ακροατήριο έκλαιγε, σταυροκοπιόταν και φύλαγε τις εικονίτσες του. Στο δημοσίευμα με ακραίες εκφράσεις και λέξεις αναφερόταν ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες όπως οι φιλόσοφοι Σοκράτης, Πλάτων, αλλά και ο Ιησούς δεν δούλεψαν ποτέ και αφιερώθηκαν στην ιδέα τους. Αν εσείς αυτά που σας μοιράσαμε στο δικαστήριο και αυτά που διάβασε η γραμματεύς του δικαστηρίου λέγανε ότι ήταν φιλόσοφος και μεγάλος άνθρωπος, βγάλτε τα συμπεράσματά σας για τους κυρίους προαγωγούς και για τα ψεύδη μετά στην αναδημοσίευση. Τι δημοσιεύουν εδώ? Αυτό οι γνήσιοι χριστιανοί Ορθόδοξοι το θεώρησαν βλασφημία. Δηλαδή, εάν δεν είναι βλασφημία αυτό, τότε τι είναι βλασφημία, κύριοι? Λοιπόν, μου φαίνεται ότι έχετε πάθει τέτοια διαστροφή, ο Θεός να σας λυπηθεί. Συνέχεια πήραν το λόγο οι μάρτυρες Γεράσιμος Γιακουμάτος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Αντώνιος Ναξάξη, αξιωματικός, ενεποστρατεία, και Θωμάς Βρακάς. Ο αξιωματικός που με πολεμικό αεροσκάφος μπήκε στη Βόρειο Ήπειρο και πέταξε προκηρύξεις. Εμείς από ό,τι ξέρουμε και από τις καταθέσεις του συγκεκριμένου μάρτυρος, δεν πέταξε με πολεμικό αεροσκάφος. Πέταξε με ψεκαστικό. Λοιπόν, ψεύδονται ή δεν ψεύδονται? Εδώ είναι τραγικά τα πράγματα. Ο τελευταίος προσκύνησε το Ευαγγέλιο πριν από την κατάθεσή του. Βεβαίως και αυτό σας έτσουξε, λέμε. Δεν προσκύνησε τον Παθωμέ, τον Δικέρατο, το Άσα Γαρνών, τον προσκυνάτε όλοι εσείς. Το Ευαγγέλιο προσκύνησε. Λοιπόν, και το Ευαγγέλιο θα προσκυνάνε όλοι οι Έλληνες, ό,τι και να κάνετε, όποια διάβρωση, όποια μεθόδευση και να μεταχειριστείτε, και όποια κόλπα και αν εφευρίσκεται, οι Έλληνες θα παραμείνουν Έλληνες και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτά για το έθνος. Ο ελεύθερος τύπος. Συναγερμός χθες στην Ευελπίδων με εκατοντάδες πιστούς που με σημαίες και λάβαρα υπερασπίστηκαν την πίστη τους στην Ορθοδοξία. Εντός ολίγου θα διακόψουμε σε ένα λεπτό, παρακαλώ. Στο Τριμελές Πλημμυριοδικείο λοιπόν καταδίκασε ερήμην το Διευθυντή Σύνταξης και μας λέγει εδώ πέρα ότι ο Σμήναρχος εν αποστρατεία πάλι χαρακτήρισε το δημοσίευμα κακόβουλο και ευριστικό και ευτυχώς που αναφέρει τους μάρτυρες, τους υπολείπους, και ειδικότερα πάλι ασχολείται το συγκεκριμένο δημοσίευμα με τον Σμήναρχο πάλι, ο οποίος αντί όρκου προσκύνησε την εικόνα του Χριστού, απαντώντας ερώτηση του συνηγόρου πολιτικής αγωγής, είπε πως τις προκηρύξεις στη Βόρειο Ήπειρο τις έριξε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, στο όνομα του Ιησού Χριστού τις έριξε και στο όνομα του Ιησού Χριστού πολεμάμε εμείς και στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνονται αυτές οι εκπομπές για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, κυρίες και κύριοι. Κρατήστε την ταυτότητά σας με νύχια και με δόντια. Αυτό που προσπαθούν να μας αφαιρέσουν. Διακόπτομαι για διαφημιστικά μηνύματα. Πανεύκολη χρήση. Είναι εύκολα. Πεντανόστιμα και γευστικά ζυμαρικά. Γλυκά ή ορεκτικά. Νοστιμιές που φτιάχνονται πραγματικά γρήγορα και εύκολα με τη φόρμα ζυμαρικών. Είναι εύκολο. Με τη φόρμα αυτή μπορείτε να φτιάξετε ζυμαρικά εύκολα χωρίς να χρειαστείτε άλλες συσκευές. Απλά βάλτε το ζυμάρι και ανοίξτε το μέχρι να γίνει λεπτό. Κόψτε το φύλλο σε μικρούς κύκλους χρησιμοποιώντας τη φόρμα ζυμαρικών. Είναι εύκολο. Βάλτε τον κύκλο στη φόρμα και γεμίστε την με ό,τι σας αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Απλά χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και θα μπορέσετε να δημιουργήσετε θαυμάσια πεντανόστιμα ζυμαρικά πολύ εύκολα. Μπορείτε να γεμίσετε το φύλλο με κρέας, κοτόπουλο, γαρίδες, διάφορα είδη τυριών ή ό,τι άλλο αρέσει στην οικογένειά σας, στους φίλους σας και σε εσάς. Όλα αυτά γίνονται γρήγορα και εύκολα. Αγοράστε τώρα τη φόρμα ζυμαρικών. Είναι εύκολο. Μέσα σε κάθε πακέτο υπάρχουν τρεις φόρμες διαφορετικού μεγέθους. Με αυτές τις φόρμες τώρα μπορείτε πιο εύκολα να ετοιμάσετε ζυμαρικά διαφορετικού μεγέθους και αυτό σας δίνει μια μεγάλη ποικιλία από δημιουργίες. Φτιάξτε πραγματικά υπέροχες, όμορφες, εμφανίσιμες και πάνω απ' όλα νόστιμες και γευστικές δημιουργίες. Τώρα είναι πολύ εύκολο. Κόψτε, τοποθετήστε, γεμίστε, διπλώστε, έτοιμο. Μπορείτε να φτιάξετε ωραία και νόστιμα ζυμαρικά χρησιμοποιώντας πολλές εναλλακτικές λύσεις γεμίσματος όπως μαρμελάδα, χορταρικά, κιμά, είτε γλυκό είτε ορεκτικό. Μαγειρέψτε τα,
Τηγανίστε τα. Υψίστε τα στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων, όπως εσείς προτιμάτε. Αγοράστε τώρα το σετ με τις τρεις φόρμες ζυμαρικών και φτιάξτε μικρές νοστιμιές χωρίς καμιά δυσκολία. Είναι εύκολο. Μαζί με τις τρεις φόρμες παίρνετε δώρο και μια ακόμη μεγάλη φόρμα για μεγαλύτερες κατασκευές. Και όλα αυτά μαζί, μόνο με 1.600 δραχμές. Επισκεφτείτε μας ή τηλεφωνήστε να σας σταλούν ταχυδρομικός. Σέντερ Εισαγωγική. Αθήνα, Βεραντζέρου 40 Ομόνια. 5230 440. Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 36. 4221 333. Μενίδη, Δεκελίας 213. 2405 900. Για σας που αναζητάτε μια πραγματική πληροφόρηση. Για σας που θέλετε την αλήθεια των γεγονότων πριν από τα γεγονότα. Για σας, τους αληθινούς αναγνώστες και όχι τους αγοραστές κουπονιών. Υπάρχει μια εφημερίδα που απευθύνεται σε εσάς, τους απαιτητικούς πολίτες. Η Ελεύθερη Ώρα. Η εφημερίδα που σέβεται τους αναγνώστες της 16 χρόνια τώρα. Η εφημερίδα που αντιστέκεται στα σημεία των καιρών. Η εφημερίδα που ενημερώνει σωστά, χωρίς κυτρινισμούς και χιδεολογία. Ελεύθερη Ώρα. Η καθημερινή απογευματινή εφημερίδα με γνώμη και άποψη. Ελεύθερη Ώρα. Η δική σας εφημερίδα. I want all you skinheads to get up on your feet, but let's start getting happy now. Ready? Yeah. Κάθε καλοκαίρι έχει και ένα χειμώνα που είναι το ίδιο όμορφη εποχή. Αρκεί να είσαι έτοιμος. Stop your running about. Με Optimum. It's time you straighten right. Το νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Ασπής Πρόνοια. Με Optimum απόδοση, Optimum εξασφάλιση. Για να ζούμε καλύτερα. Από την Ασπής Πρόνοια. 1ο κέντρο μονώσεων. Έχετε πρόβλημα υγρασίας? Γνωρίστε το 1ο κέντρο μονώσεων. Η πολυετής πείρα και η εγγυημένη εργασία μας λύνει το πρόβλημά σας μια για πάντα. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις σε ταράτσες, τείχους, υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες και παντός είδους μονωτικές εργασίες με τα καλύτερα ευρωπαϊκά υλικά. 1ο κέντρο μονώσεων. Τηλεφωνήστε τώρα 57 77 967. Και προσέξτε, παρέχουμε 12ετή εγγύηση. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την τελευταία δημοσίευση της εφημερίδος Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα, λοιπόν, έκανε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, και μπράβο στον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, και βεβαίως απεκατέστησε την Ορθοδοξία και με ένα δημοσίευμα ουδέτερο, θερμό, χωρίς υπερβολές. Μιλάει ότι η δικαιοσύνη απάντησε στο χυδαίο δημοσίευμα του Μάξ 15 μήνες σε υβριστή του Χριστού και το έβαλε πρώτη σελίδα. Λοιπόν, εδώ πέρα το κανάλι και ο εκδότης, αλλά και όλο το team της Τηλετώρα έδειξε το ελληνορθόδοξο ήθος και ύφος με το να αποκαταστήσει την επίθεση που γίνεται στην Ορθοδοξία αυτή τη στιγμή και στον Ελληνισμό. Θέλω λοιπόν εδώ πέρα να πω και το εξής, ότι ευχαριστούμε και τον κύριο Χρήστο Ρίζο, διότι μας παρεχώρησε την εκπομπή του, η οποία ανεβλήθηκε εκτάκτως, και η οποία, η εκπομπή του κυρίου Ρίζο, είναι κάθε Σάββατο στις 10.30 το πρωί, και με θέμα σήμερα συγκλονιστικό που θα αναφερόταν στο «Αντισταθείτε στην προδοσία». Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ρίζο για την παραχώρηση που μας έκανε. Αυτά για όσους περίμεναν και δεν γνωρίζουν, για να αποκαταστήσω με τα πράγματα. Λοιπόν, τελειώνουμε λοιπόν και με την Ελεύθερη Ώρα και εισερχόμεθα για να δείτε ότι μας έχει μείνει μία πόρτα όλοι και όλοι.
Λοιπόν, μία πόρτα, αλλά αυτή η μία, θα επιμείνει μέχρι τέλους. Λοιπόν, ένας ήταν και αυτός. Πάντοτε η ιστορία ανεδείκνυε μεμονωμένες καταστάσεις. Ένας ήταν ο Μάρκος Ευγενικός, ένας ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένας ήταν ο Καποδίστριας. Ένας, λοιπόν, από όλους τους ιδρυτές και τους εκδότες εφημερίδων, δεν βρέθηκε κανένας και καναλιών να αναφερθεί στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία. Δηλαδή, το θέμα αυτό καίει και προσπαθούν, κάνουν τα δύνατα δυνατά να τον γκρεμίσουν. Λοιπόν, εμείς λοιπόν όλοι οι που θέλουμε να παραμείνουμε Έλληνες, συντασσόμεθα με το πλευρό αυτών που προασπίζονται και υπερασπίζονται τα ιερά και τα όσια της χώρας μας. Και ερχόμαστε τώρα σε συγκεκριμένες εκπομπές που έγιναν αυτή την εβδομάδα και ειδικά εχθές για τον μπαράζ των επιθέσεων που δεχόμεθα και που θα δεχθούμε και στο μέλλον, και όσο περνάει ο καιρός θα σφίγγει ο κλοιός και οι επιθέσεις θα γίνονται ακόμα εντονότερες. Μιλάμε για θύελα επιθέσεων. Στην εκπομπή λοιπόν του κυρίου Παπαδόπουλου στο Τελεσίτη, εξοργισμένοι Έλληνες τηλεθεατές παρενέβησαν εχθές για την αισχρή προπαγάνδα που γίνεται στη χώρα μας από όλα τα κανάλια, στην προσπάθειά τους να πείσουν και να περάσουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους, να θεσμοθετηθεί η καύση των νεκρών. Να μας κάνουν εδελχή εδώ η Ινδία. Λοιπόν, από όλα τα κανάλια λοιπόν γίνεται με σχετική προπαγάνδα, με τους σχετικούς προπαγανδιστές, τον κύριο Αυδή του ΚΚΕ ΚΚΕ, κάποια άλλη κυρία βουλευτή και δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος εμάχεται, εχθές έδωσε μάχη για την καύση των νεκρών, να καίγονται όλοι οι Έλληνες, τα νεκροταφεία είναι βρώμικα, τα έχουμε ακούσει επανειλημμένως όλα αυτά, και θα όχι μόνο θα εξηγιανθούν οι χώροι, και το τι δεν είπαν εχθές. Και βεβαίως δεχθήκανε την επίθεση και την ιερή αγανάκτηση των τηλεθεατών, όπου παρενέβησαν στον κύριο Παπαδόπουλο και έχουν καταλάβει τα παιχνίδια που παίζονται και είπανε ότι εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε να θαυτούμε έτσι όπως το λέγει η παράδοσή μας. Αν θέλετε να καείτε εσείς, να πάτε στα ποτεφρωτήρια του Δελχή ή οπουδήποτε αλλού στην Ινδία να σας κάψουν. Γιατί με τον πατέρα σας το διάβολο θα πάτε και θα καείτε στο τέλος, εκεί μαζί θα συνταχθείτε. Λοιπόν, με το ζόρι βλέπουμε ότι θέλουν να επιβάλλουν τις θελήσεις της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Γι' αυτό και παρουσιάζουν σε όλα τα κανάλια αυτούς τους κυρίους, έτσι, για να, και εκτός των άλλων, είναι και το εξής που δεν το έχει πάρει κανείς και δεν το έχει αναφέρει είδηση. Θέλουν να επιβάλλουν δια νόμου την καύση των νεκρών, διότι εδώ πέρα η νέα ταυτότητα λέει, υποχρεώνει όλους τους πολίτες να γίνουν δωρητές εις των οργάνων σώματος. Δι' αυτού του τρόπου λοιπόν, το μόσχευμα όταν θα πάρθει από έναν δωρητή θα πρέπει να είναι ζωντανό στο κλινικά νεκρός, το εφεύραν αυτοί, το κλινικά νεκρός, για να δικαιολογήσουν το έγκλημα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσα παιδάκια και τι θα γίνει, τι εγκλήματα θα γίνουν και πώς θα παληθούν τα εγκλήματα δια της καύσης των νεκρών. Δεν θα μένει ίχνος. Κανένα ίχνος δεν θα αφήνει καύση των νεκρών να γίνει εκταφή και να παρακολουθήσουν οι γιατροί, οι ιατροδικαστές από τι πήγε ο νεκρός και αν δολοφονήθηκε και αν και αν και αν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί λυσάνε να επιβάλλουν και να θεσμοθετήσουν την καύση των νεκρών. Έπειτα, ανοιχτή επίθεση κατά της Ελλάδος στο έθνος, πάλι διαβάσαμε, και της Ορθοδοξίας μέσα από τον ρυπαρό τύπο γίνεται και μεγάλη προπαγάνδα και χυδαία επίθεση από τα διαστροφικά μυαλά αυτά των νεοεποχητών σατανιστών, και από τη Γαλλία και στην Ευρώπη και παντού η λύσα τους είναι να γκρεμίσουν τον χριστιανισμό για να μπορέσουν να εδραιώσουν νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Συγκεκριμένη αφίσα λοιπόν που κυκλοφόρησε από κινηματογραφική ταινία στη Γαλλία και μάλιστα παραγωγής και αυτή, παραγωγή εβραϊκή, αμερικανοεβραϊκή, κατασκεύασαν οι Εβραίοι σιωνιστές, την κατασκεύασαν γιατί όλα αυτά τα κατασκευάσματα είναι δικά τους. Πώς θα γίνει? Για να πλήξουν πάλι τον χριστιανισμό, αθωώθηκε από δύο νεοεποχήτες δικαστές και από το σοσιαλιστικό κοινοβούλιο της γαλλοεβραϊκής της Γαλλίας. Λοιπόν, εν ονόματι λέει της ελευθερίας της έκφρασης, προσέξτε, αθωώθηκε
η ταινία, αθωώθηκαν οι κατασκευαστές της ταινίας, αθωώθηκε η συγκεκριμένη αφίσα που κοσμεί όλους τους δρόμους του Παρισιού και η οποία απεικόνιζε τον εσταυρωμένο που τον υποδιόταν ένας ειδοποιός και απεικόνιζε τον εσταυρωμένο στα γεννητικά όργανα των γυναικών, των πορνών που παρήλαβαν στην ταινία μέσα. Καταλαβαίνετε τι λύσα έχουνε που τοποθετούν το σύμβολο τον Ιησού Χριστό, τη Σταύρωση, γιατί αυτή τους έκαψε, και η Ανάσταση του Θεού ανθρώπου, η Σταύρωση, στα γεννητικά όργανα και κατασκευάζουν ταινίες για να διασύρουν, να χλεβάσουν, να διακομωδήσουν. Και καταλαβαίνετε σε ποια εποχή ζούμε όμως, κυρίες και κύριοι, διότι αφού το δικαστήριο της Γαλλίας εν ονόματι της ελευθερίας της έκφρασης αθώωσε αυτή την κατάπτυστη ταινία και την αφίσα της συγκεκριμένη, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν βλέπουμε στα κιλοτάκια, στα σλιπάκια, στα γεννητικά όργανα των διαφόρων, δεν βλέπουμε τον Βούδα, τον Μωάμεθ, τον Σατανά, τον Δικέρατο, να τον εβάλουν στα γεννητικά τους όργανα? Δεν τον βάζουνε, τον Ιησού Χριστό βάζουνε. Και το ιερό σύμβολό του, τον Τίμιο Σταυρό, και αυνανίζονται μέσα από τα βιντεοκλίπ οι ροκάδες, οι heavy metalάδες, όλοι αυτοί του σκληρού ροκ, ώστε τα μοντέλα αυτά να γίνονται μοντέλα προς μίμηση στα παιδιά μας και να οδηγούν τα παιδιά μας στη χρεοκοπία και στον γκρέμισμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας ήταν «Ο Βασιλιάς της Πορνογραφίας». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί που κατέφυγαν στο δικαστήριο, οι ιερείς που προσέφυγαν για να βρουν το δίκιο τους, χαρακτηρίστηκαν ναζιστές από τον τύπο τον γαλλικό στις εφημερίδες. Αναγράφηκε ότι οι συγκεκριμένοι που πήγανε να μηνύσουν το συγκεκριμένο βλάσφημο που το θεώρησαν βλασφημία, όπως κάναμε και εμείς, γιατί και εμείς ναζιστές θεωρούμεθα, σε λίγο συλλήβδουν όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, και το λένε αυτό οι νεοεποχήτες και οι νεοταξίτες σιωνιστές, ότι θα θεωρούνται ρατσιστές. Ήδη τους χαρακτηρισμούς τους ακούμε νυχθημερών στα κανάλια. Όποιος αναφερθεί σε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, θεωρείται ρατσιστής, φασίστας, ναζιστής και πάει λέγοντας. Χαρακτηρίστηκαν λοιπόν οι Ρωμαιοκαθολικοί ναζιστές γιατί προσέφηκαν στα δικαστήρια να βρουν το δίκαιο τους. Καταλαβαίνετε ότι από εδώ και στο εξής, τι είδους δικαστήρια και τι είδους συνθέσεις δικαστηρίων θα υπάρχουν για να δικάζουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Θα αρσείτε όμως, διότι η νίκη είναι δική μας. Εδώ πέρα ο Κύριος είπε και η ιστορία ανέδειξε και κατέγραψε ότι μόνον οι αποφασισμένοι κερδίζουν και νικούν. Μόνο αυτοί τους αποφασισμένους φοβούνται. Γι' αυτό μην κάνετε πίσω ρούπι τους αποφασισμένους, όχι τους δειλούς, τους μετέωρους. Και κλείνει η παράσταση τώρα των περιοδικών και του τύπου με πρωτοσέλιδο, προσέξτε, στην σιωνοταλμουδιστική φυλάδα, γιατί γνωρίζομαι ποιοι αρθρογραφούν και ποιοι γράφουν στο Έθνος, με τίτλο «Πώς θα συγχρονίσουμε και σε όλες τις εφημερίδες, πώς θα συγχρονίσουμε τα ρολόγια μας». Προσέξτε, εδώ μας έχουν αλλάξει τα φώτα, την ώρα, καιρούς και νόμους, το λέει μέσα η γραφή, και ο Κυριός μας το έχει αφήσει Ιερά Παρακαταθήκη, ότι ο άνομος πριν έλθει θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Κάθε τρεις και λίγο λοιπόν έχουμε και ένα δημοσίευμα και μία εντολή από τις Βρυξέλλες ότι θα συγχρονιστείτε με το τάδε, με την τάδε εντολή, θα συγχρονιστείτε με αυτό, με εκείνο. Μας είπανε λοιπόν εχθές, σε λίγο θα μας βάλουν και τους 12 μήνες, θα τους κάνουν 13, και με αρχηγό τον Οφιούχο, τον δαίμονα, τη φιδάρα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, θα την επαναφέρουν, μη φοβάστε. Εδώ προς το παρόν μας αλλάζουν την ώρα. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα στους φόρους, στο γονάτισμα, στη δίωξη, στην χλέβη, στους χαρακτηρισμούς. Και ο τίτλος λέει της εφημερίδος ότι πρέπει να συγχρονίσουμε τα ρολόγια μας με τις Βρυξέλλες. Σύγκληση και στην ώρα, λέει ο τίτλος. Λοιπόν, και εμείς ρωτάμε, αυτές οι συγκλήσεις όλες είναι μέσα στη συνθήκη Σέγγεν που δεν διαβάστηκε ποτέ. Λοιπόν, σύγκληση και στην αφόδευση σε λίγο. Σύγκληση και στην αφόδευση. Έτσι λοιπόν εφαρμόζεται η συνθήκη Σέγγεν στα μουλοχτά κάθε τρεις και λίγο με μία εντολή, και μέχρι να συνέλθει η Βουλή θα έχει εφαρμοστεί το όλον σχέδιο, θα έχουν έρθει τα μηχανήματα που έχουν ήδη έρθει και στην Εθνική Τράπεζα και που προπαγανδίζεται μέσα από ειδικό έντυπο
στους καταθέτες ότι θα πρέπει οι καταθέτες να προτιμήσουν το νέο τρόπο εξυπηρέτησης της τεχνολογίας του σκάνερ με τη δεξιά παλάμη να γίνεται η ανάληψη των καταθέσεων. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, όχι μόνο πόσο βιάζονται, όχι μόνο την ταυτότητα παραμερίζουν, αλλά θέλουν την δεξιά παλάμη εδώ και τώρα και γρήγορα. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώνεται το σχέδιο. Εγώ παρακαλώ θα ήθελα, ειδικά για το Σέγγεν, το οποίο είπαμε και έχουμε προαναγγείλει ότι μεταγλωτίζομαι μία κασέτα του CNN, την οποία θα παρουσιάσουμε από την τηλετώρα, όπου θα σας φύγει κάθε αμφιβολία όταν θα δείτε το περιεχόμενο της κασέτας, τι σημαίνει Σέγγεν, γιατί καταργείται στα μουλοχτά το Σύνταγμα της Ελλάδος, γιατί διαλύθηκαν τα κόμματα, ποιο είναι το νέο Σύνταγμα, πού οδεύουμε, πώς καταργούνται οι στρατοί των εθνών, πώς καταργούνται οι αστυνομίες των εθνών, τα συντάγματά τους, τα κοινοβούλια, όλα, και αναλαμβάνει η νέα παγκόσμια κυβέρνηση νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, με παγκόσμιο νόμισμα, παγκόσμια θρησκεία, παγκόσμιο σύνταγμα, παγκόσμιο στρατό, παγκόσμια αστυνομία, θα το δείτε μέσα στην κασέτα που την αποκαλούν Royal Gestapo. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δείτε και θα φρίξετε. Λοιπόν, γιατί οι κύριοι όλοι αυτοί που παρελάβουν στα κανάλια, αλλά και που σας μιλάνε όλοι αυτοί, δεν λένε την αλήθεια, είτε κληρικοί είναι αυτοί, είτε ιερείς, είτε λαϊκοί, είτε πολιτικοί, και να πούνε, κύριοι, Σέγγεν σημαίνει κατάργησης παντελώς και διαγραφή της εθνότητος, του έθνους, των συμβόλων μας, της ιστορίας μας, της γλώσσας μας, και βεβαίως μπαίνουμε σε μία υπόδουλη ναζιστικού τύπου δουλεία. Είμαστε δούλοι, θα μας επιβάλλουν αυτά που θέλουν αυτοί, μας καταστρέφουν την αστυνομία μας, μας κάνουν αυτό να γίνεται κατανοητή, κύριοι, στον κόσμο. Να πείτε τι σημαίνει Σέγγεν. Παρά τους λέτε το άρθρο 1, το άρθρο 5, το 3, η σύγκληση, το 10, το 7, έτσι για να περνάει η ώρα και να λέτε ότι κάτι λέτε. Γιατί δεν τους τα λέτε, τι φοβήστε, την καρέκλα σας. Λοιπόν, την καρέκλα σας θα τη χάσετε, είτε φοβήστε είτε δεν φοβήστε, ούτως ή άλλως. Γιατί εσείς που εξυπηρετείτε τους σκοπούς τους δικούς τους, είτε λαϊκοί είστε είτε κληρικοί, το είπαμε, αφού τους εξυπηρετήσετε και ολοκληρώσουν το σχέδιο, θα σας καθαρίσουν πρώτους εσάς. Θα πετάξουν από τις καρέκλες. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά για το Σέγγεν, επειδή μάθαμε ότι θα συζητηθεί στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, από την Τρίτη και μετά, θα θέλαμε να πάρουμε το πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ, για να μπορέσουμε να έχουμε και τη σωστή πληροφόρηση και τις καταθέσεις των πολιτικών ανδρών και προσώπων που έχουν το ελληνοορθόδοξο ήθος και ύφος και επιμένουν ακόμα για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Παρακαλώ το πρώτο τηλέφωνο να πάρουμε. Το πήρατε το πρώτο τηλέφωνο? Δεν ακούω. Μισόλυτο. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν μέχρι να βγει το πρώτο τηλέφωνο, γιατί περιμένουν. Θα έχουμε στη γραμμή μας, σε ανοιχτή σύνδεση σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Πάνο Καμένο, ο οποίος, κύριος Καμένος, προσεχώρησε και μπράβο του, μαζί με τον κύριο Πολίδωρα, διαμαρτυρήθη και έδειξε την αγανάκτησή του και την οργή του για το κατάπτυστο αυτόνομο σχέδιο του Σέγγεν. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Καμένο, εσείς. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, διότι μάθαμε ότι για τη συνθήκη Σέγγεν διαμαρτυρηθήκατε εντονότατα και συγκλίνετε με τον κύριο Πολίδωρα. Ναι, εγώ έβαλα σαν βασικό θέμα για την επιλογή μου τον υποψήφιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ακούγεστε καθόλου. Δεν μ' ακούτε? Ναι, κάτι συμβαίνει, δεν ακούγεστε καθαρά. Είναι τα κινητά τηλέφωνα. Έβαλα σαν βασικό όρο για την επιλογή του υποψηφίου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας που τα ψηφίσει στο ΣΥΝΕ τη θέση του για τη συνθήκη Σέγγεν. Μάλιστα. Ο μόνος ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά ήταν ο Βίρον Πολίδωρας, ο οποίος εδέχθη ότι η συνθήκη Σέγγεν πρέπει να πολεμηθεί από όλους μας, και έτσι ήταν ένα βασικό κριτήριο μαζί με τη θέση του σε εθνικά θέματα της επιλογής μου
για τον Γύρονα Πολίδωρα και την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Πέστε μου, κύριε Καμένε, θα συνέλθει η Βουλή από την Τρίτη και μετά ή όχι? Κοιτάξτε, γίνονται παράξενα πράγματα. Δηλαδή, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη και στην προ-προηγούμενη εβδομάδα, ήταν να συζητηθεί πριν από 15 μέρες. Ενώ είχε μπει στην ημερησία διάταξη, επειδή οι αντιδράσεις αντελήφθησαν ότι θα είναι αρκετά έντονες και ότι δεν πρόκειται να τη χαρίσουμε σε κανέναν, μάλιστα, το όρισαν για την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα? Ήταν να λείπω στο εξωτερικό ή στη Ρωσία και ακύρωσα το ταξίδι μου προκειμένου να παρευρίσκομαι. Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα που ήταν συζητηθεί, λοιπόν, πάλι το ανέβαλαν για μία εβδομάδα ακόμα. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία τακτική και μία μεθόδευση, μπορούμε να πούμε, ότι από αναβολή σε αναβολή, μήπως τυχόν δεν γίνει η θεσμοθέτηση μέσω της Βουλής, αλλά μέσω πράξεων. Γιατί εδώ πέρα ο λαός έχει αφυπνιστεί και καταλαβαίνουμε ότι θεσμοθετείται το Σέγγεν μέσα από de facto τετελεσμένα γεγονότα. Τα μηχανήματα έχουν έρθει, ο στρατός, η αστυνομία διαλύεται, λοιπόν, ώστε να βρεθούμε πρώτα τελεσμένου γεγονότος και να μην γίνει ποτέ αυτή η περίφημη στη Βουλή συνεδρία για το Σέγγεν. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να το φέρουν στη Βουλή, αλλά να μας πιάσουν στον ύπνο, θα μπορούσα να πω, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, να λείπει ο Καμένος, να λείπει ο Γιακουμάνος, να λείπει ο Πολίδωρος, να λείπουν 2-3 άνθρωποι. Οι αντιδρώντες. Που θα αντιδράσουμε και να τη φέρουν στη Βουλή. Δεν θα τους περάσει βέβαια, διότι πρέπει να γνωρίζουν καλά όλοι τους ότι οι εθνικές δυνάμεις, οι ορθόδοξες δυνάμεις είναι πλέον καλά οργανωμένες. Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον. Θα υπάρχουν βάρδιες και δεν πρόκειται να περάσει τίποτα από όλα αυτά. Και να ξέρουν το εξής, ότι η αντίδραση του ελληνικού λαού, που είναι υγιής ο ελληνικός λαός, θα είναι μαζική. Και πλέον μπορώ να σας πω ότι και με την κινητοποίηση που κάνετε εσείς, αλλά και η Εκκλησία, θα φτάσουν σε σημείο εκείνοι που το στηρίζουν να τρέχουν να κρυφτούν. Κύριε Καμένε, βλέπετε τις μεθοδεύσεις που γίνονται και την τακτική που κρατούν τον τελευταίο καιρό και τις επιθέσεις που δέχεται η Ορθοδοξία και μέσα από συγκεκριμένα δημοσιεύματα αλλά και από τα κανάλια όλα, προσπαθώντας να γκρεμίσουν την παράδοση την Ορθόδοξη και να περάσουν τα νεοεποχήτικα συστήματα περικάψεως νεκρών, νεκροταφείων, ξύλωμα στα νεκροταφεία, καινούργιες ταυτότητες και όλα αυτά. Αυτά τα βλέπετε, ότι προσπαθούν τη συνθήκη Σέγγεν να την εφαρμόσουν χωρίς να θεσμοθετηθεί μια και υπεγράφηκε επισήμως έξω. Η συνθήκη Σέγγεν. Με πρωτοστάτη τον κύριο Λαμπράκη. Τον κύριο Λαμπράκη. Με πρωτοστάτη τον κύριο Λαμπράκη, γνωστό, αν θέλετε, τάσεων και ιδιαιτεροτήτων. Ιδιαιτεροτήτων, βέβαια. Είναι ιδιαίτερο άτομο, αυτό είναι γνωστό. Με γνωστόν ιδιαιτεροτήτων κύριο Λαμπράκη, έχοντας ως συνεργάτη του τον κύριο Κόκαλη. Έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή κάνει το ηλεκτρονικό φακέλωμα στο Υπουργείο των Οικονομικών, οι εταιρείες του. Μάλιστα. Εδώ πέρα έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο δουλεύει. Προσπαθεί να γίνει κατασυκοφάντηση προσώπων από αυτά τα συγκροτήματα κατά συγκεκριμένο δρόμο που θα παλέσουμε. Βλέπουμε σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε δει τα νέα, σήμερα μου κάνουν εμένα μια προσωπική επίθεση με ψευδή δημοσιεύματα. Ναι, προηγουμένως διαβάσαμε όλα τα δημοσιεύματα τα οποία ήταν ψευδή. Για τη δίκη που έγινε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εσείς που εμένετε, είστε Έλληνας μέχρι μυελού οστέων, λοιπόν, και επιμένετε ελληνικά και είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θα σας χτυπήσουν. Να ξέρουμε ότι δεν θα τους περάσει. Κάθε φορά που μας χτυπούν, θα το επαναλάβω, είναι σαν να χτυπούν τα καρφιά στον τοίχο. Θα καρφώνονται οι ιδέες ακόμα πιο δυνατά και πιο βαθιά. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ παρήγορο για μας που τα ακούμε από το στόμα το δικό σας, διότι λάβετε υπόψη σας ότι όλος ο ορθόδοξος ελληνικός κόσμος έχει στραμμένα τα βλέμματά του στους ολίγους, κύριε Καμένη. Και εσείς ανοίγετε στους ολίγους και ολίγοι σημαίνει στην εκλεκτή μερίδα. Το καθήκον μου κάνω προς την πατρίδα μου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω όπως το κάνετε και εσείς, προς την πατρίδα και στην Ορθοδοξία. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, ότι είμαστε δυνατοί. Να μην φοβούνται. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι προκλήσεις να είναι μεγάλες. Μπορεί ο εχθρός να είναι οργανωμένος. Αλλά το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, το μεγαλείο του Ελληνισμού δεν σβήνει με τίποτα. Είναι στο τέλος εκείνο το οποίο θα επικρατήσει. Και κατά τα ζαφάς είναι αυτό, αλλά και από ό,τι φαίνεται, αρχίζει η σπίθα να γίνεται φλόγα και φλόγα πυρκαγιά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμένε, για την κατάθεσή σας, αλλά και ελπίζομαι βεβαίως ότι θα ενημερωθούμε έγκαιρα για το Σέγγεν. Αν και εγώ προσωπικά, αν θέλετε να σας πω τη θέση μου και την άποψή μου και τη σκέψη μου, ότι έτσι θα το πηγαίνουν οι κύριοι αυτοί από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα για το Σέγγεν, ώστε να περαστεί το Σέγγεν μέσα από την πράξη και την εφαρμογή του στην πράξη σε όλη την Ελλάδα. Και να μην γίνει ποτέ
αυτή η συνεδρία στη Βουλή. Εμείς όμως θα ενημερωθούμε και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν πρέπει κανείς να παραλάβει καμία από τις ταυτότητες αυτές που βγαίνουν. Κανενός είδους ταυτότητα και να μην βάλει τη δεξιά του παλάμη σε κανέναν ανιχνευτή και σκάνερ που διαφημίζεται. Βεβαίως. Δι' αυτού του τρόπου θέλουν να εθίσουν τους Έλληνες να αποδεχθούν το σύστημα της φράγησης, το πιο ανελεύθερο, το πιο ναζιστικό, το πιο εσχρό εφεύρημα που έχει ποτέ διανοηθεί ανθρώπινος νους. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμένε για την κατάθεσή σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, γεια σας. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε στο δεύτερο τηλεφώνημα, να έχουμε και τη θέση και την άποψη του βουλευτού επίσης της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Γεράσιμου Γιακουμάτου, για τις θέσεις τους, διότι είναι γνωστές, τους ακούσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά όπως καταλαβαίνετε η επικύρωση και η διαβεβαίωση πριν από τον κύριο Καμένο, μας διαβεβαίωσε ο ίδιος και τον ακούσαμε, ότι τα δημοσιεύματα όλα, όπως και εμείς τα διαβάσαμε εδώ πέρα, είναι αναλυθή. Χτυπάνε δηλαδή άνανδρα και πισόπλατα οι κύριοι αυτοί όλοι. Όλους αυτούς, είτε είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είτε είναι απλοί πολίτες, είτε είναι ιερωμένοι, είτε είναι οτιδήποτε, χτυπάνε, τους χτυπάνε όσοι αναφέρονται σε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Μάλιστα. Ναι. Καλή σας μέρα, κύριε Γιακουμάτε. Καλή σας μέρα. Θέλω με τις θέσεις και τις απόψεις, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, αλλά είστε στο γραφείο σας, μάλλον δεν θα παρακολουθήσετε την εκπομπή. Ναι. Πριν από λίγο κατέθεσε ο κύριος Καμένος, έκαμε την κατάθεσή του, για το θέμα Σέγγεν, γιατί αυτή η μεθόδευση και η αναβολή από αναβολή σε αναβολή υποψιάζεται ο ελληνικός λαός και όλος ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος, ότι η αναβολή αυτή είναι μια τακτική ώστε είτε θα απουσιάζετε εσείς ξαφνικά από τη Βουλή να περάσει ανώδυνα το Σέγγεν και βεβαίως να εφαρμοστεί στην πράξη, να μας πείτε την άποψή σας εσείς, να εφαρμοστεί στην πράξη στα μουλοχτά. Γιατί ήδη τα μηχανήματα έχουν έρθει, οι ταυτότητες είναι έτοιμες, ηλεκτρονικά διαβατήρια μας διαφήμισαν πριν από λίγο να παραλάβουμε κλπ. Λοιπόν, εσείς ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Γιακουμάτε? Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν, για να προσπαθήσουν να περάσουν τις συμφωνίες χωρίς να ανοίξει μύτη. Αυτή είναι η δική τους επιθυμία. Αλλά δεν θα τους περάσει. Δεν ακούγεστε, είστε στο κινητό. Ναι, θα μπορούσατε να πάρω στο 68-06-484. Ναι, κάντε μας τη χάρη, ναι. 68-06-484, παρακαλώ. Να πάρετε τον κύριο Γιακουμάτο για να ακουστεί καθαρά. 68-06-484. Παρακαλώ. Γιατί γινόταν διακοπή στην συνομιλία και δεν γινόταν κατανοητό αυτό που έλεγε ο κύριος Γιακουμάτος. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν εδώ, βλέπουμε ότι και οι ίδιοι οι βουλευτές καταθέτουν ότι οι μεθοδεύσεις αυτές είναι σκόπιμες, οι τακτικές αυτές, για να μπορέσουν στα ανώδυνα να περάσουν το Σέγγεν στην εφαρμογή του, χωρίς να ακουστεί κιθ. Λοιπόν, αυτό δεν θα τους περάσει. Παρακαλώ, να πάρουμε το τηλέφωνο, το πήραμε. Το πήραμε το τηλέφωνο. Γιατί δεν έχουμε 5 λεπτά μας μένουν. Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μας μένουν. Λοιπόν, παρακαλώ, με ακούτε? Ναι, το πήρατε το τηλέφωνο. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο και θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για να ολοκληρώσει ο κύριος Γιακουμάτος, διότι δεν ολοκλήρωσε. Λοιπόν, για το θέμα Σέγγεν και γιατί αναβάλλονται οι συνεδρίες από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μέρα σε μέρα. Παρακαλώ να έχουμε στην γραμμή, πήρατε το τηλέφωνο του κυρίου Γιακουμάτου, γιατί κλείνει η εκπομπή σε 4 λεπτά. Με ακούτε? Λοιπόν, κάντε προσπάθεια να πάρετε τον κύριο Γιακουμάτο στο τηλέφωνο που μας έδωσε. Λοιπόν, δεν... Παρακαλώ, τουλάχιστον να σας απαντήσει κάποιος. Γίνεται προσπάθεια ή δεν γίνεται? Μιλάει το τηλέφωνο, κυρία. Πέστε μας. Λοιπόν, γιατί είμαστε μετέωροι και είμαστε, είναι ζωντανή εκπομπή, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει, διότι τώρα μας είπε ο κύριος Γιακουμάτος ότι πάρτε με τώρα, κλείστε και πάρτε με στο ακίνητο. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει,
Εάν δεν μπορέσουμε να βγάλουμε και να ολοκληρώσει ο κύριος Γιακουμάτος, παρακαλώ, εδώ πέρα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στις 5 του μηνός Μαρτίου έχουμε την δίκη για το κλικ, έρχεται η άλλη δίκη του περιοδικού για το δημοσίευμα εκείνο το βλάσφημο, και καλείστε όλοι να παραστείτε και παρακαλώ πάρα πολύ μην δείχνετε αυτή την εικόνα της χρεοκοπίας ορισμένοι χριστιανοί οι οποίοι έρχεστε με τα μαντιλάκια δεμένα και κλαίτε και κάνετε και όλα αυτά τα πράγματα. Οι στρατιώτες Χριστού είναι άνθρωποι καθαρότατοι, έχουν καθαρότητα, έχουν αρχοντιά. Παρακαλώ. Κύριε Ανδράκη. Ναι, κύριε Γιακουμάτε. Καλημέρα πάλι. Κάποιος πήρε τώρα και το έχουν αφήσει ανοιχτό. Ανοιχτό, ναι, είναι τραγική η κατάσταση. Για να μην καταθέσετε γίνοντας. Το είπατε στον αέρα και μου το άφησαν ανοιχτό. Μάλιστα, φανταστείτε. Δυστυχώς, εδώ είναι οργανωμένο σχέδιο. Τι να κάνουμε. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν θα τους περάσει, διότι εγώ έχω ειδοποιήσει στη Βουλή υπάλληλο. Μάλιστα. Όπου όποτε και ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι θα είμαι εκεί. Ακριβώς. Θα γλιτώσουν τον πόλεμο. Λοιπόν, θα είστε παρόντες. Όπως και να έχει. Και θα ειδοποιήσουμε και εσάς όσους μπορούμε, αν το κάνουν ξαφνικά. Δεν θα τολμήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς κύριε Γιακουμάτε, έχετε πει στον Ορθόδοξο κόσμο και ο κόσμος αναμένει τη συγκεκριμένη ενέργειά σας και κίνησή σας για την ανάρτηση του εικονίσματος του Ιησού Χριστού εντός της Βουλής των Ελλήνων. Είναι δέσμευση ιερή. Ιερή. Έχω δηλώσει και έχω ενυπογράφω στην καταθέση στη Βουλή την επίκαιρη ερώτηση και δεν υλοποιείται από τη Βουλή. Άρα λοιπόν θα το υλοποιήσω μόνος μου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι παρήγορο και είναι ενθαρρυντικό και το αναμένει ο κόσμος αυτό να το δει, διότι η χρεοκοπία αυτή και το γκρέμισμα αυτό που υφιστάμεθα εδώ και χρόνια τώρα θα δώσει την ανάταση στον ελληνικό λαό, θα τον αφυπνίσει αυτούς τους ολίγους, γιατί οι ολίγοι αφυπνίζουν και τους πολλούς, αυτό είναι γνωστό. Δουράκη, εάν δεν και με αυτό που θα κάνουμε τώρα μας ναι. κάνουν πρόβλημα, δεν επιτευχθεί ο στόχος μας, αμέσως μετά θα μαζέψουμε υπογραφές. Μάλιστα. Εγώ θα πάω και όσο όποιες εκκλησίες μπροστά μπορώ, να αποστείλω και φίλους συνεργάτες μου και πιστούς άλλους και να μαζέψουμε υπογραφές. Μαζέψουμε 100.000-200.000 υπογραφές. Να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Είναι υποχρεωμένοι πλέον. Βεβαίως. Δεν θα περάσει το ναζιστικό. Άσκηση με πίεση, δεν τα αφήσουμε έτσι. Ναι. Ο ναζισμός, γιατί περί ναζισμού πρόκειται. Μα είναι πρωτάκουστο. Όπου και να πάτε σε δημόσιο χώρο, υπάρχει και μάλιστα στο επιχείρημά μου ότι υπάρχουν και αλλόδοξοι. Λέω στο δικαστήριο. Δικάζει και μου αμεθανός και πορτορικανός και πάντα. Λέει κανένα την εικόνα του Χριστού για να δικαστώ και στη Βουλή να μην μπορεί να αναρτήσω την εικόνα. Ναι, μα είπαμε ότι υπάρχει ο σιωνισμός και στο Αχαρνών η οποία έχει κατεβάσει και υπάρχουν τα μαζονικά. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Σύμβολα. Οποιοδήποτε κόστος. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε κύριε Γεράσιμο. Ραντεβού 5 Μαρτίου. Στις 5 Μαρτίου. Ευχαριστούμε πολύ για την κατάστασή σας. Ορίστε. Τώρα το νούμερο που είπατε εκεί πέρα σε εσάς. Παίρνουν εμάς. Δώσε το τηλετόρα το τηλέφωνο. Κατάλαβα τι πάθαμε. Πάθαμε πανωρεθρία. Δεν βλέπετε, είναι ζωντανή η εκπομπή. Κύριε Γιακουμάτε, είναι ζωντανή και στις ζωντανές γίνονται λάθη. Εντάξει. Λοιπόν, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για την κατάθεσή σας. Yeah. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνομαι σε ένα λεπτό για να ολοκληρώσω για το θέμα της εμφανίσεως ορισμένων πιστών λαϊκών. Το λαϊκό συνέστημα δεν μπορεί κανείς να το εγκλωβίσει, ούτε βεβαίως να το περιορίσει. Λοιπόν, γι' αυτό και παρακαλείστε όλοι εσείς θερμά. Εσείς που βγάζετε λόγους στα προάβλια και αρχίζετε και λέτε, παρουσιάζετε μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη. Λοιπόν, τους λόγους μην τους βγάζετε στα προάβλια. Εδώ πέρα δεν είναι συγκέντρωσης για να μιλήσουμε, είναι δικαστήριο. Θα πρέπει να έρθετε σεμνά, να προσέλθετε την επόμενη φορά στο δικαστήριο σεμνά, καθαρότατα ντυμένοι, σωστά τοποθετημένοι, σαν να πηγαίνετε στην καλύτερη κοσμική συγκέντρωση. Λοιπόν, και όχι να έχετε αυτό το ύφος, γιατί οι κύριοι αυτοί όλοι διασύρουν την εικόνα των Ορθοδόξων και παρουσιάζουν μια εικόνα χρεοκοπίας, γκρεμίσματος, τραγική, ρακένδυτη. Λοιπόν, διότι οι συγκεκριμένοι αυτοί κύριοι τραβούν κάτι ανθρωπάκια με πολύ πλούσιο συνέστημα χριστιανικό και τους παρουσιάζουν ότι συλλήβδιν ότι όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν την εικόνα αυτή. Λοιπόν, παρακαλείστε να έρχεστε ευπρεπώς, όχι ντύσιμο άσχημο και όχι όλα αυτά τα κραυγαλαία που γίνανε και που γίνονται, που θα γίνουν, δεν ξέρω εάν θα γίνουν. Λοιπόν, δεν τα θέλω, με παρακαλώ. Θα τους περιορίσουμε και θα περιφρουρίσουμε την επομένη δίκη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα εδώ πέρα, πριν τελειώσω, να σας πω ότι μετά το πέρας της σημερινής εκπομπής θα παρακολουθήσετε και τα στιγμιότυπα της Σχολής Ευελπίδων, μονταρισμένα από την τηλετόρα. Μείνετε στις θέσεις σας για να δείτε και στιγμιότυπα από τη Δίκη. Μέχρι την επόμενη κατάθεση και την επόμενη ενημέρωσή σας, η οποία θα γίνει λίγο πριν από το δικαστήριο, σας εύχομαι να έχετε θάρρος, σύμπνοια, αγάπη, ομόνοια και συσπήρωση. Αυτά χρειάζονται στον καιρό μας, και προπάντων την εμπιστοσύνη σας και τα βλέμματά σας προς εκείνον, τον Θεό του σύμπαντος κόσμου Ιησού Χριστό. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.